Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Rose TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από την αγαπημένη μας σειρά Παγιδευμένη. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας δώσουμε spoiler καυτών εξελίξεων. Η στιγμή που όλοι περιμέναμε ήρθε. Οι Παγιδευμένοι επέστρεψαν στον αντένα μετά από σχεδόν 2 μήνες απουσίας. Πρώτο τρέν στο Twitter πριν ακόμα την προβολή του επεισοδίου. Το οποίο ξεκίνησε με ένα recap όλων όσων είδαμε από τον Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβρη. Έτσι, για να θυμηθούμε όλοι καλύτερα τις περιπέτειες του Χώτης Αγγελέα Δημήτρη Μαρκέτου και της πεισματάρας και δυναμικής δικηγόρου, Άννας Ροδίτη. Οι αποκαλύψεις δεν είχαν σταματημό. Είδαμε και ένα βιβλίο σκέτο γρίφο. Ένα βιβλίο μυστήριο. Ακολούθησε αποθέωση των ερμηνεών της Μάρθας Λαμπύρη Φεντόρουφ και του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο Twitter, αλλά και η επίσκεψη της Άννας στο σπίτι των Μαρκέτων για να παραδώσει στον Δημήτρη την αίτηση διαζυγίου, ζητώντας του να υπογράψει άμεσα. Ο δολοφόνος της Μυρτούς βρίσκεται στη φυλακή και συγκεκριμένα στην απομόνωση κατά εντολή Δημήτρη Μαρκέτου, έχοντας παραγγείλει και περιμένοντας εν αγωνίως το βιβλίο της πρίτανη της νομικής και προσωπικής μέντορα του Δημήτρη, Μαργαρίτας Βατατζή, την οποία υποδύεται η Μαρία Κανελοπούλου. Ένα βιβλίο το οποίο ήδη έχει ο Σταύρος Μαυρίδης και που βλέπουμε την κυρία Βατατζή να το υπογράφει και στον Δημήτρη Μαρκέτο. Το συγκεκριμένο βιβλίο φτάνει τελικά και στα χέρια του Άγγελου, στη φυλακή, δημιουργώντας έναν γρίφο στους φανς της σειράς, που ήδη ξεκίνησαν να αναρωτιούνται τι θα συμβεί. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, η Μαργαρίτα Βατατζή περιγράφει υποθέσεις, μερικές μάλιστα αφορούν και τον Γεράσιμο Μαρκέτο, οι οποίες θα εμπνεύσουν τον Άγγελο για να βρει το κόλπο να λιποθυμήσει στο κελί, να βρεθεί στο νοσοκομείο και να οργανώσει την απόδρασή του. Αυτό είναι το βιβλίο μυστήριο λοιπόν. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.